Σήμερα θα γνωρίσουμε τον Εμίλιο. Γεια σας, είμαι ο Εμίλιος. Ο Εμίλιος είναι ένα χαριτωμένο, ζωηρό, 10χρονο αγόρι με αιμορροφιλία. Έχει όμως και έναν πολύ σημαντικό στόχο. Να βοηθήσει άλλα παιδιά να κατανοήσουν καλύτερα την αιμορροφιλία, αλλά και όσα πρέπει να προσέχουν στην καθημερινότητά τους για να χαίρονται τα πάντα στη ζωή τους με ασφάλεια. The leading company with hemophilia, we were looking for ways to support people who live with hemophilia beyond giving them the treatment. Getting to information in a simple, comprehensive way was one of the requirements for these people. It was a real need coming from the patients, the physicians, and also the patient organization. That's why we decided to go for this campaign, for this project, where a lot of information is explained to everyone, but especially for children, in a very simple and a very comprehensive way, so they can enrich their knowledge about hemophilia. Γιάννη, είσαι πρωταθλητής κολύμβησης και αυτή τη στιγμή σε βλέπουμε να είσαι πρεσβευτής σε αυτή την καμπάνια της ΡΟΣ για την αιμορροφιλία. Τι πιστεύεις ότι μπορείς να προσφέρεις μέσα από αυτό το ρόλο σου? Αυτό που θέλω να προσφέρω στους πρεσβευτής είναι να βοηθήσω, να πείσω τα παιδιά να αγαπήσουν το κολύμπι, να μπουν σε ένα χώρο, σε ένα άθλημα που δεν κινδυνεύουν από τραυματισμούς, που είναι πάρα πολύ βασικό για τα παιδιά με αιμορροφιλία. Τους βοηθάει στην αποκατάσταση σε περίπτωση που υπάρξει μια αιμορραγία, να γίνω εγώ προπονητής τους με μεγάλη χαρά, να τους βάλω με τέτοιο τρόπο ώστε να αγαπήσουν το άθλημα της κολύμβησης και να δημιουργήσουν μια ωραία παρέα πέρα του σχολείου και την παρέα της κολύμβησης. Η αιμορροφιλία είναι ένα κληρονομικό νόσημα που μεταβιβάζεται με το χι χρωμόσωμα από τις μητέρες φορείς προς τα πάσχοντα άρενα τέκνα τους. Είναι μια μετάλλαξη η οποία επηρεάζει την παραγωγή του παράγοντα 8 ή 9 στο αίμα, γι' αυτό και οι ασθενείς αυτοί δεν έχουν αυτούς τους παράγοντες, ανάλογα αν είναι αιμορροφιλία α ή β, στο πλάσμα τους. Αυτό έχει σαν επακόλουθο ο μηχανισμός της πήξης να μην λειτουργεί φυσιολογικά, με αποτέλεσμα να παρουσιάζουν αιμορραγίες μετά από τραυματισμούς κυρίως, αλλά και αυτόματα στη βαριά αιμορροφιλία. Οι αιμορραγίες είναι κυρίως στις αρθρώσεις και στους μυς, παραδόξως. Δεν είναι τόσο συχνά στις βλενογόνους ή στο δέρμα, τόσο σοβαρές, όσο είναι εντός των αρθρώσεων τα έμαρθρα και μέσα στους μυς τα αιματώματα. Επομένως, πώς μπορεί ένας γονιός να αντιληφθεί ότι το παιδί του έχει αιμορραγία, ποια σημάδια θα δείξει? Συνήθως τις αιμορροφιλίες, η διάγνωση γίνεται νωρίς στην βρεφική ηλικία, περί τους 12 μήνες, όταν τα μωράκια αρχίζουν και κάνουν τα πρώτα τους βήματα. Εκεί στις πτώσεις πρίζεται κάποια άρθρωση, κυρίως το γόνατο ή ο αστράγαλος, πονάει και δεν μπορεί να περπατήσει, το μωρό δεν μπορεί να κάνει τα πρώτα του βήματα. Ή μπορεί να πριστεί κάποιος μυς, πιο σπάνιο αυτό σε μωρό. Ή μπορεί να χτυπήσει πέφτοντας το στόμα του και να κάνει μεγάλη αιμορραγία από το χαλινό της γλώσσας ή από την ίδια τη γλώσσα να έχει δοντάκι και δαγκωθεί. Έτσι λοιπόν μπορεί να καταλάβει ο γονιός όταν δει σε ένα παιδάκι μια αιμορραγία μέσα σε άρθρωση, ένα πρισμένο γόνατο παραδείγματος χάρη, έναν επώδυνο αστράγαλο, ή αν δει αιμορραγία από το στόμα που δεν σταματάει εύκολα, εκεί θα υποψιαστεί ότι κάτι δεν πάει καλά και πρέπει να ρωτήσει το γιατρό του. Είναι εύκολη διάγνωση αν υποψιαστεί κανείς με ένα απλό τεστ που γίνεται στο νοσοκομείο παιδών. Πόσο συχνό είναι το νόσημα αυτό στην Ελλάδα? Είναι σπάνιο, είναι ένα στις 5.000 γεννήσεις αρένων. Η θεραπευτική αντιμετώπιση πώς είναι στην Ελλάδα? Υπάρχει ευτυχώς αντιμετώπιση, γιατί υπάρχουν συμπυκνώματα αυτών των παραγόντων που λείπουν. Έχουμε δηλαδή συμπύκνωμα του παράγοντα 8 και του παράγοντα 9 που γίνεται ενδοφλεβίως. Ξεκινάμε νωρίς για τη θεραπεία των αιμορραγιών, αλλά στη συνέχεια όταν η αιμορροφιλία είναι βαριά, προτείνουμε στην οικογένεια να γίνεται προφύλαξη. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει προληπτικά να χορηγείται ενδοφλεβίως ο παράγοντας 1, 2 ή 3 φορές την εβδομάδα στο μικρό μωράκι αρχικά και συνέχεια στο παιδάκι. Και σε αυτό βοηθούν οι γονείς, διότι σιγά σιγά μαθαίνουν ήδη να κάνουν τους παράγοντες στο σπίτι. Λοιπόν, η θεραπεία γίνεται στο σπίτι σε μεγαλύτερες ηλικίες. Προφυλακτικά, τι μπορεί να κάνει ένα παιδάκι, τι θα το συμβουλέψουν οι γονείς? Προφυλακτικά δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα, γιατί ένα παιδάκι θα παίξει, θα τρέξει, θα χαρεί τη ζωή.
Εκείνο που μπορεί να κάνει είναι να μην παίξει ποδόσφαιρο, που είναι ένα άθλημα που συνοδεύεται από πολλούς τραυματισμούς. Λέμε στους γονείς λοιπόν να πάνε τα μωράκια τους πολύ νωρίς για κολυμβητήριο, να κάνουν baby swimming αν γίνεται, γιατί είναι το άθλημα που τους βοηθάει πάρα πολύ στο μυοσκελετικό του σύστημα και αποφεύγουν έτσι τους τραυματισμούς. Είναι σημαντικό να υπάρχει πολύ καλή επαφή με τους γιατρούς, με τους θεράποντες γιατρούς, να τους εξηγούμε πολλά πράγματα. Είναι απλό, αλλά εκεί που χρειάζεται είναι η επικοινωνία, η κατανόηση από τους γονείς. Και ίσως όχι με μία φορά μόνο, να είναι επαναλαμβανόμενες οι συζητήσεις, γιατί η πρώτη φορά είναι ένα σοκ όταν γίνεται η διάγνωση για την οικογένεια και οι μαμάδες και οι μπαμπάδες δεν καταγράφουν τα πάντα. Χρειάζεται λοιπόν να έρχονται και δεύτερη και τρίτη φορά να συζητάμε, να βλέπουν τα προβλήματα. Κάθε παιδί είναι διαφορετικό, κάθε παιδί μπορεί να έχει το δικό του τρόπο να αντιμετωπίζει τα πράγματα και όπως και κάθε οικογένεια το ίδιο. Πλήρη σίαση υπάρχει? Αυτή τη στιγμή όχι ακόμα, αλλά αναμένεται σύντομα η εφαρμογή επιτυχούς γονιδιακής θεραπείας. Ήδη έχει ξεκινήσει στην Αμερική η εφαρμογή της για την αιμορροφιλία Β με καλά αποτελέσματα. Αναμένουμε σύντομα για την αιμορροφιλία Β και στην Ελλάδα και περιμένουμε και για την αιμορροφιλία Α εντός των επομένων 5 ετών να αρχίσει να εφαρμόζεται σιγά σιγά στους ενηλίκους πρώτα βέβαια και στη συνέχεια και στα παιδιά. Εγώ λοιπόν είμαι ο Εμίλιος. Χάρηκα πολύ που σας γνώρισα.